Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο είναι δυνατόν πιο περιεκτικός, γιατί είναι τρομερά πολλά τα προβλήματα τα οποία μας έχουν βάλει στις πλάτες μας. Και βεβαίως πολύ ευχαρίστως στη συνέχεια να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις μπορεί να δημιουργηθούν από αυτά τα οποία θα ακούσετε. Εγώ σήμερα θέλω να ξεκινήσω με μία λέξη. Δεν έχω καμία σχέση, ούτε πρόκειται να αποκτήσω καμία σχέση με κανένα πολιτικό κόμμα, διότι πέραν του ότι δεν έχουν αποδείξει καθόλου στην διαχρονικά σε όλη την ιστορική διαδρομή ότι έχουν μία σοβαρότητα και μία υποχρέωση απέναντι στο λαό για να φροντίζουν τα προβλήματά του, είναι και εντελώς αδόκιμο να περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει μία λύση σε αυτό το πρόβλημα που ζούμε, και θα πω ποιο είναι το πρόβλημα, με εκλογές ή με νομικές διαδικασίες. Πουθενά στον πλανήτη, από ένα ψάξιμο στην ιστορία που έχω κάνει, παγκόσμια ιστορία πάρα πολύ έντονο, δεν έχω βρει πουθενά να υπάρχει μία περίπτωση όπου ένα καθεστώς κατοχής ή δικτατορίας να άλλαξε με εκλογικές ή νομικές διαδικασίες. Πάντα ή ανατρεπόταν ή κατέρευε κάτω από το βάρος των παρανομιών και της ανηθικότητας τα οποία επικρατούν σε αυτές τις πολιτικές ερωτηματικό καταστάσεις. Έτσι λοιπόν δεν έχω καμία σχέση και πρόκειται να αποκτήσω αυτό, να το πω για να το εμπεδώσουμε, επειδή πολλοί με ρωτάνε και άλλοι καλοπροαίρετα, άλλοι κακοπροαίρετα, για να δημιουργήσουν θέμα για το πρόσωπό μου. Ξεκινώντας θα σας μεταφέρω ένα μήνυμα που μου έστειλε ο κύριος Φούλμιρ, ο Γερμανός δικηγόρος, ο οποίος πιστεύω ότι είναι πολύ γνωστός πια σε όλο τον κόσμο, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία από εδώ και 3 μήνες περίπου μετά από πρόσκλησή του, και μου παρακάλεσε να το διαβάζω πάντα σε όποιες συγκεντρώσεις γίνονται από τους Έλληνες, σαν ένα χαιρετισμό. Και καλό θα είναι, γιατί θα δούμε στην πράξη και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μας και το τι συμβαίνει και σε αυτούς, γιατί είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Σας διαβάζω λοιπόν όσο μπορώ, γιατί δεν έχω και κατάλληλο φωτισμό. Ρίξω τα μικρόφωνα. Έπεσε, βλέπετε, η νύχτα γι' αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί Έλληνες φίλοι, θέλω με αυτόν τον τρόπο να σας μεταφέρω τη συμπαράσταση της Ερευνητικής Επιτροπής Κορώνα και όλων των δικηγόρων, τους οποίους έχουμε παγκοσμίως δικτυώσει μέσω αυτής, όπως και εμένα. Αυτή η απάτη προήρθε από τη Γερμανία, καθώς τα τεστ που εφήβρε ο κύριος Ντρόστεν και η μοναδική βάση στην οποία στηρίχθηκαν όλα τα μέτρα, αυτό το Ντρόστεν PCR τεστ, αυτό το Ντρόστεν PCR τεστ δεν είναι σε θέση να διαγνώσει καμία ίωση. Ακόμα χειρότερα, έτσι όπως ρυθμίστηκε το τεστ και από τον κύριο Ντρόστεν, αναπόφευκτα θα παρουσιάζει ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Αποκλειστικά πάνω σε αυτή τη βάση ο παντελώς διεφθαρμένος ΠΟΗ ανακοίνωσε την Public Health Energy of International Concern, την επίγουσα διεθνή ανησυχία για τη δημόσια υγεία, η οποία στη συνέχεια έγινε η μοναδική βάση για τη χρήση των αποκαλούμενων εμβολίων, για τα οποία δεν υπάρχει καμία επιστημονική έρευνα. Ως εκ τούτου και αποκλειστικά βάσει του Ντρόστεν τεστ διεξάγονται ιατρικά πειράματα σε ανυποψία στους ανθρώπους, τα οποία όχι μόνο είναι άκρος επικίνδυνα, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις θανατηφόρα. Ασφαλώς δεν ενεργεί μόνος του ο Ντρόστεν, αλλά καθοδηγείται από άτομα που βρίσκονται στα παρασκήνια.
Παρόλα αυτά, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή να καταγγείλουμε νομικά, ώστε να κληθούν σε απολογία και τα άτομα που είναι στο προσκήνιο, καθώς και αυτούς που, οι οποίοι κατασκεύασαν, δημιούργησαν και διέδωσαν καταστροφικά ψευδείς πληροφορίες και αποδείξεις ως επιστημονικά δεδομένα. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ασφαλώς ο Drosten, αλλά και ο Βίλερ, ο επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Όπως θα έχετε δει ενδεχομένως, καταθέτονται αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα αγωγές, μεταξύ άλλων στην Ινδία, στην Νότια Αφρική, στη ΗΠΑ, στο Καναδά, αλλά και στη Γαλλία. Θέλουμε για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Γερμανική Ερευνητική Επιτροπή Κορώνα, εγώ ο ίδιος, καθώς και η Vivian Fischer, Dr. Bastus Hoffmann και Αντωνία Φίσερ, θα σας παρέχουμε οποιαδήποτε υποστήριξη είναι αναγκαία, ούτως ώστε ενδεχομένως και στη δική σας χώρα να κατατεθούν αγωγές σε βάρος όλων αυτών των εγκληματιών. Με τις θερμότερες ευχές μου, ο δικός σας, Dr. Rainer Fulmich. Μας έχει στείλει ήδη και ένα προσχέδιο αγωγών, το οποίο επεξεργαζόμαστε για κατάθεση και εδώ. Τώρα, να πάω στην ουσία. Πέρσι το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, κάναμε ένα συνέδριο εδώ διεθνές, όπου πήραν μέρος διεθνώς διακεκριμένοι γιατροί, νομπελίστες οι περισσότεροι από αυτούς, για να εξηγήσουν αυτά τα οποία είχαν αρχίσει να συμβαίνουν από πλευράς ιατρικής. Και ο υποφαινόμενος είχε αναλάβει την υποχρέωση να καλύψει νομικά το συνέδριο αυτό. Όταν πήρα το λόγο, είπα ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό και με πολιτικά μέσα θα λυθεί. Ούτε με ιατρικά, ούτε με νομικά. Είναι αμιγώς πολιτικό. Πολιτικά ήρθε, πολιτικά θα φύγει. Αυτή είναι η πεποίθησή μου από την αρχή, την οποία επαναλαμβάνω συνεχώς. Κάποιες στιγμές ίσως εξέλιξε κάποιος που το ακούγανε, αλλά νομίζω ότι πράγματι φαίνεται ότι είναι πολιτικό. Και είναι πολιτικό γιατί βλέπετε ότι συμβαίνουν τα ίδια πράγματα παγκοσμίως, τον ίδιο χρόνο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια έκταση, με την ίδια επαναληπτικότητα, κάτι το οποίο είναι αδύνατο να μπορούσε να συμβεί εάν δεν υπήρχε ένα κεντρικό επιτελείο το οποίο να αποφάσιζε και να έδινε εντολές υλοποίησης των αποφάσεων. Επίσης, είναι αδιανόητο να υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα όταν από στατιστικά στοιχεία επίσημα, όχι μόνο του ΠΟΗ, αλλά και των κρατών, των διαφόρων κρατών στον πλανήτη, όπως και σε εμάς, δείχνουν μια θνησιμότητα του πληθυσμού από αυτό το θρηλυκό γιο ή την κόρη με ένα 0,14%, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από τους θανάτους από αλκοολισμό, από από την ασυτεία των παιδιών, από έλλειψη νερού και διάφορες άλλες αιτίες. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο όπου μας δινόταν μια εντολή για κάποια μέτρα, τα οποία ξεκίνησαν κάπως ελαφρά. Δηλαδή, μας είπε ο αξιότιμος μέγας καθηγητής, ο κύριος Τσιόδρας, την πρώτη του κίνηση, με μια θλίψη στο πρόσωπό του, μια κατανόηση, ότι εμπάσχετος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες θα το έχουμε ξεπεράσει, λίγο να προσέξουμε, να φοράμε μια μάσκα μέσα στο σπίτι για λίγο και θα τελειώσουμε. Στη συνέχεια αυτός, που είναι και απατεώνας, γιατί αυθόρμητα και αβίαστα δήλωσε στην τηλεόραση, on camera που λένε με κάποιοι, ότι φόρτον έλεγε να καταγράφονται σαν πεθαμένοι από COVID και άνθρωποι που είχαν πεθάνει από προϋπάρξες ή δευτερεύουσες αιτίες. Φέροντας παράδειγμα μάλιστα μια ηλικιωμένη κυρία
που του είπαν πού να την επιχρεώσουμε αυτή ότι πέθανε, γιατί πέθανε από εγκεφαλικό. Αλλά εγώ λέει για να μην γίνει υποκαταγραφή, του είπαν να την χρεώσουν ότι πέθανε από COVID. Λοιπόν, με όλες αυτές τις απάτες, παρόλα αυτά η θνησιμότητα δεν υπερεύει το 0,14% και ήταν χαμηλότερη από άλλες χρονιές. Εδώ λοιπόν έχουμε και μία απάτη εκτός από όλα τα άλλα. Εκείνο το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μία κατάσταση πολιτική η οποία έχει επιβληθεί στην πατρίδα μας από το 2015 με κατοχή, και αν θέλει κάποιος να το εξηγήσω αργότερα γιατί το λέω ευχαρίστως, να του δώσω και τον νόμο να πάνε το διαβάσει για να μην λέω νούμερα πολλά και καθυστερώ. Έχοντας ξεκινήσει από το 10 με κόρηση ανεχών και αμετάκλητα κάθε ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας, με το νόμο 3845-65 του 10 που μετέπεσε το πολίτευμα από προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία σε δικτατορία, με το πραξικόπημα που έγινε εκείνη τη χρονική στιγμή με αυτή τη σύμβαση της Δαμιανικής. Συνεπώς έχουμε ένα κατακτητή ο οποίος εντέλεται και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελούμε κατά γράμμα. Όμως όλο αυτό το οποίο μας επιβάλλεται το τελευταίο χρόνο, προσπαθώ να είμαι πολύ περιεκτικός, με αυτή τη διαδικασία του ιού, δεν παραβιάζει μόνο το ελληνικό σύνταγμα και την εσωτερική νομοθεσία, αλλά παραβιάζει ακόμα και το διεθνές δίκαιο. Και ξέρετε, το διεθνές δίκαιο, με οι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί και έχουν εισαχθεί στην πατρίδα μας με μια ειδική διαδικασία, όπως λέμε το άρθρο 28 του συντάγματος, έχουν και υπερνομοθετική ισχύ, που σημαίνει ότι εάν βρεθούν σε σύγκρουση με την εσωτερική νομοθεσία κάποιες ρυθμίσεις από τις διεθνείς συμβάσεις, εκείνο που ισχύει είναι τα των διεθνών. Πατάτε μου αρέσει κάτω από το βίντεο, πατάτε το κουμπί εγγραφή, καθώς και το καμπανάκι, για να δέχεστε όλες τις ειδοποιήσεις από το κανάλι μας. Το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ του 1948-49, πηγαίνοντας στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 1948-49 επίσης, και ακολούθησε μια σωρία διεθνών συμβάσεων αμέσως μετά, για να δώσει και νομικό περιεχόμενο και νομική ισχύ σε αυτά τα δύο κείμενα, κυρίως στην Οικουμενική. Άρχισαν λοιπόν να δημιουργούνται από το 1950, ξεκινώντας από την ΕΣΔΑ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 4/11 του 50 στη Ρώμη. Πληκτρολογήστε παρακαλώ να τη διαβάσετε. Τα αρχικά είναι ΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ, 1950, Ρώμη. Και θα διαβάσετε εκεί να δείτε κατά πόσον αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ επιτρέπεται να συμβαίνουν. Χαρακτηριστικά σας λέω για το λόγο ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους εγκληματίες που υποτίθεται ότι είναι κυβερνήσεις και πολιτικό σύστημα, αλλά δεν είναι, είναι εξουσιαστές, δεν είναι κυβερνήσεις, είναι εξουσιαστές, λένε ότι με όλα αυτά τα μέτρα προσπαθούν να καλύψουν και να προστατεύσουν το λαό στα θέματα της υγείας, να μην πεθάνουν, να μην αρρωστήσουν. Ωραία. Σας παρακαλώ να πάτε να δείτε. ΕΣΔΑ, άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο ε. Εκεί λοιπόν θα διαβάσετε ότι στο άρθρο 5 αναφέρεται στην ελευθερία του ανθρώπου, η οποία είναι απεριόριστη. Είναι γενική και απεριόριστη. Κάνει ό,τι θέλει, πάει όπου θέλει, μιλάει όσο θέλει, λέει ό,τι θέλει, κινείται ελεύθερα, κάνει ό,τι θέλει. Και στη συνέχεια, στις παραγράφους, αναφέρει κάποιους περιορισμούς που είναι απόλυτα φυσιολογικοί. Όπως, εάν υπάρχει καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, έκλεψε κάποιος, καταδικάστηκε κάποιους μήνες φυλάκιση, πάει στον κορυδαλό, στερείται την ελευθερία του. Λογικό είναι και έτσι έπρεπε να συμβαίνει. Ή κάποιος διώκεται για ένα αδίκημα, δεν έχει συλληφθεί και η σύλληψή του επιβάλλεται για το δημόσιο συμφέρον. Σωστό. Συνεχίζοντας λοιπόν, πάμε στο εδάφιο ε. Αυτό είναι το κρίσιμο για την συγκεκριμένη περίπτωση αυτή που
που μας αναγκάζουν να βιώνουμε. Να βιώνουμε. Τι μας λέει εκεί, τι διαβάζουμε, τι μας λέει εκεί ο ποιητής. Μας λέει ότι επίσης την ελευθερία τους τη στερούνται άτομα. Προσέξτε, άτομα, όχι ομάδες, άτομα που έχουν μεταδοτική ασθένεια, που είναι αλκοολικοί, που είναι ναρκωμανείς, που είναι αλήτες, γράφει τη λέξη αλήτες, θα διαβάσετε, που είναι ψυχικά άρρωστοι, οι οποίοι περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή που έχουν αρρωστήσει, όχι που ψάχνονται μήπως είναι αλκοολικοί τα άτομα, μήπως είναι αλκοολικά, μήπως είναι ναρκωμανοί, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, αλλά που έχουν κάτι από αυτά τα συμπτώματα, τα οποία περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο με το ενδιαφέρον να αποθεραπευθούν ή αν δεν μπορέσουν να αποθεραπευθούν, εντάξει, θα αποδημήσουν εις Κύριον. Δεν φυλακίζεις δηλαδή 11 εκατομμύρια πληθυσμό επειδή κάποιοι μπορεί να είναι αλκοολικοί, επειδή κάποιοι μπορεί να έχουν αρρωστήσει από μια μεταδοτική ασθένεια, επειδή κάποιοι είναι αλήτες, επειδή κάποιοι είναι ναρκωμανείς και όλα αυτά. Σε επίρρωση αυτού θα σας δώσω και ένα ιστορικό παράδειγμα. Όταν το 1858 έως το 1862, μιλάμε τώρα για την Ελέω Θεού Βασιλεία του Όθωνα, έτσι. Ούτε διεθνείς συμβάσεις, ούτε τίποτα, υπήρχε τίποτα, υπήρχε Όθωνα. Τότε λοιπόν, κυρίως σε παράκτιες πόλεις, σε λιμάνια, όπως Σύρο, Σκάθο, Κέρκυρα και κάποια ακόμα, δεν έχει σημασία πόσα, αλλά και αρκετά. Εκεί λοιπόν τα καράβια τα οποία ερχόντουσαν από, κυρίως από την Αίγυπτο, αλλά και από την Αφρική, αλλά την Αίγυπτο κυρίως, γιατί εκεί υπήρχε μια έντονη παρουσία πανόλους. Εκεί λοιπόν όταν φτάνανε, άνθρωποι οι οποίοι είχαν αρρωστήσει και είχαν την ασθένεια αυτή της πανόλους, τοποθετούνταν σε αυτά τα κτίρια τα οποία τα ονομάζανε λαζαρέτα. Παρακαλώ, πληκτρολογήστε τη λέξη λαζαρέτα να διαβάσετε το ιστορικό τους. Σώζονται ακόμα, έχουν μετατραπεί σε διάφορες άλλες χρήσεις, αλμουσιακοί χώροι πια. Τοποθετούνταν εκεί λοιπόν προκειμένου να αποθεραπευθούν. Οι Συριανοί, οι Κερκυραίοι, οι Σκιαθίτες δεν ήταν κλειδωμένοι στα σπίτια τους. Δεν απαγορευόντουσαν να μιλήσουν με άνθρωπο πιο κοντά από το 1,5 μέτρο και διάφορα άλλα γελία πράγματα. Αλλά πηγαίναν στη δουλειά τους το πρωί, πηγαίναν στα ταβερνάκια τους το βράδυ, με τις παρεούλες τους. Ζούσαν οι άνθρωποι κανονικά και αρμονικά μεταξύ τους, χωρίς να έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι. Σήμερα, τι σου λένε? Σου λένε απαγορεύεται να βρεθείς μαζί με ένα φίλο σου. Έχουν καταργήσει, έχουν τελείως, όχι αποδυναμώσει, έχουν τελείως εξοβελήσει τον κοινωνικό ιστό. Βλέπω παιδάκια 5 χρονών, 6 χρονών να περπατάνε στον δρόμο. Στον δρόμο, μόνα τους, με τη μάσκα στο πρόσωπο. Αυτό το παιδί τι επιπτώσεις θα έχει στην υγεία του με αυτό το φόβο που του βάζουμε από μια ηλικία που αρχίζει να καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος. Πώς αυτό το παιδί θα μεγαλώσει, πώς αυτό το παιδί θα αυτενεργήσει κάποια στιγμή να δημιουργήσει δουλειά, να δημιουργήσει σπουδές, να δημιουργήσει δουλειά, να δημιουργήσει δεξιότητες, να δημιουργήσει οικογένεια. Και τι θα κάνει αυτό το παιδί? Μονίμως θα φοβάται. Θα φοβάται τα πάντα, θα φοβάται τη ζωή του την ίδια. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι εγκληματικό και έχει επιπτώσεις στην υγεία μακροπρόθεσμες και επιπτώσεις οι οποίες δεν μπορεί να μην φαίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά θα φανούν πάρα πολύ έντονα στο επόμενο χρονικό διάστημα που έρχεται. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει σε μια τελική λύση που έλεγαν κάποτε στην περίοδο του πρώτου Χίτλερ το 1940, και τώρα έχουμε τους δεύτερους Χίτλερ, έχουμε τους απόγονους, τους διαδόχους του Χίτλερ εκείνου, οι οποίοι είναι και χειρότεροι, γιατί ο Χίτλερ έκανε πειράματα με τους γιατρούς της περίοδου εκείνης, αυτούς τους γνωστούς γιατρούς, σε κάποιο περιορισμένο αριθμό πληθυσμού ανθρώπων. Τους είχε μαρκάρει. Ποιους? Κάποιους Εβραίους, όχι όλους, την πλέπα. Κάποιους, ξέρω εγώ, ανώμαλους, κάποιους κομμουνιστές, κάποιους είχε στοχεύσει, παιδί μου, δεν είχε όλο τον πληθυσμό κάτω από
την απειλή και τη βία αυτής της παράνοιας των εγκλημάτων που έκανε τότε. Σήμερα το έχουν επεκτείνει στους πάντες. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όσο αποδεχόμαστε το κάθε τι από αυτά τα οποία κάθε φορά μας εμφανίζουν, να ξέρουμε ότι με μαθηματική ακρίβεια θα έρθει κάτι άλλο μετά που θα είναι ακόμα πιο χειρότερο από το προηγούμενο. Εδώ πλέον δεν υπάρχει θέμα κατάργησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίθεσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό έχει συμβεί, το έχουν ξεπεράσει. Τώρα ο στόχος είναι η κατάργηση του αυθύπαρκτου του ανθρώπου. Θέλουν να καταργήσουν τον άνθρωπο, να τον μετατρέψουν σε ένα αντικείμενο πολλαπλών χρήσεων, τίποτε άλλο. Θα του δίνουν εντολή συνεχώς. Πού θα πηγαίνει, πώς θα πηγαίνει, πόσο θα μείνει εκεί που θα πάει, τι ακριβώς θα κάνει. Δεν θα του επιτρέπουν να έχει συνέστημα, να έχει καθόλου ζωή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εάν δεν το καταλαβαίνουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε μια αναδρομή από το πρόσφατο παρελθόν και σκεφτείτε πώς ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει. Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο. Είναι η τελική λύση που λέγανε τότε. Και ο πόλεμος είναι παγκόσμιος. Άρα πρέπει και να συντονιστούμε με λαούς και με τους άλλους λαούς, αλλά πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε καταλυτικά για να αποτινάξουμε την κατοχή την οποία έχουμε στις πλάτες μας. Το πώς θα την αποτινάξουμε, παρακαλώ πάρα πολύ να αποτελέσει σκεπτικό του καθενός από εμάς και να αποφασίσουν τον τρόπο και τα μέσα. Δεν θα πω εγώ ούτε τον τρόπο ούτε τα μέσα. Το μόνο που θέλω να πω είναι να είναι ειρηνικός. Γιατί ο ειρηνικός διευκολύνει πάρα πολύ και στην μεταξέλιξη της κοινωνίας και στην αναδημιουργία της μετά. Γιατί αυτοί οπωσδήποτε, έτσι κι αλλιώς, θα πέσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν να υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να υπάρχει μια μετάβαση η οποία να είναι ελεγχόμενη και να είναι με ένα προγραμματισμό για την επόμενη μέρα, με προγραμματισμό ηρεμίας, με προγραμματισμό μιας τάξης και μιας ησυχίας όσο γίνεται περισσότερο. Θυμηθείτε τον Γκάντι, θυμηθείτε την επανάσταση των Γαλλιφάλων του 1974 με τον Οτέλο Ντε Καρβάλιο στην Πορτογαλία, που ανέτρεψε τον Σαραζάρ. Θυμηθείτε την περίπτωση της Ισλανδίας, η οποία είναι τρομερή περίπτωση της Ισλανδίας, και την εξέλιξη την οποία είχε αμέσως μετά με αποτέλεσμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι, αυτό παρακαλώ, 3 μήνες μετά την ανατροπή να υμνεί την άνοδο και την πρόοδο της Ισλανδικής οικονομίας. Εδώ είμαστε σε ένα κρίσιμο λοιπόν σταυροδρόμι. Ή τους πετάμε στα σκουπίδια και τους περιποιούμαστε όπως τους αξίζει, ή τελειώνουμε. Αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα δεν θα ελέγχονται καθόλου. Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν το συνειδητοποιήσουμε και δεν αποφασίσουμε να τους ανατρέψουμε ειρηνικά, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθώ με όλες αυτές τις παρουσίες που κάνω παντού, όπου μου ζητάνε, όπου πηγαίνω, όπου με προσκαλούν, να τονίσω αυτό για να προσπαθήσουμε όλοι να περάσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και ομαλότητα στο μετά. Να μην έχουμε πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε εμείς, όχι αυτοί. Αυτοί είναι αδίστακτοι. Δεν πρόκειται να διστάσουν σε τίποτα. Σε απολύτως τίποτα, προκειμένου να επιβάλλουν αυτό που θέλουν. Μόλις προχτές ο αξιότιμος διάδοχος του Χίτλερ, τι μας είπε. Μας είπε ότι πρέπει όλος ο πληθυσμός, λέει, να υποταχθεί στα κελέσματά του, ότι πρέπει να κάνει πόλη. Μα αυτό απαγορεύεται διεθνώς. Θα σας πω μόνο μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του δικού μας. Ναι, αυτού του Συμβουλίου, αυτής του Συμβουλίου Επικρατείας που έχουμε εμείς. Όταν σε θάνατο ενός συναδέλφου μου, σε νοσοκομείο, σε δημόσιο νοσοκομείο, μάλλον στον ΕΝΙΑΛΦΑ έγινε, που πέθανε, η χείρα και τα δύο ορφανά πήγανε δικαστικά
κερδίσαν στο πρωτοδικείο μια αποζημίωση 400.000 ευρώ. Την εφεσίβαλε το δημόσιο, πήγε στο εφετείο, το εφετείο την επικύρωσε, έμεινε η ίδια. Πήγε το δημόσιο στο ΣΤΕ, σε αυτό το ΣΤΕ, και το ΣΤΕ έβγαλε μια απόφαση, παρακαλώ δείτε την αν θέλετε, το 622, η οποία τι λέει, λέει ότι επιδικάζει το ποσόν και αυτή η απόφαση, το οριστικοποιεί και το αιτιολογικό είναι εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, το οποίο λέει ότι πρώτον, ο θάνατος δεν προήλθε από αμέλεια, από σφάλμα ιατρικό, βγάζει το σφάλμα το ιατρικό. Καταρρύπτει την αιτιολογία των νομικών συμβούλων του Δημοσίου ότι δεν απαιτεί το συνένεση του ασθενούς και εκφράζει την αιτιολογία το ΣΤΕ που λέει ότι είναι ανακριβές το ότι δεν υπήρχε υποχρέωση λήψη συνένεσης εν γνώση του ασθενούς που προέβαλε το δημόσιο, γιατί ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται η εν γνώση συνένεσή του. Είναι τελείως ξεκαθαρισμένο δηλαδή ότι η συνένεση, η εν γνώση συνένεση είναι ο ακροδονιαίος λήθος σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Και όταν λέμε ιατρική πράξη, περιλαμβάνουμε ακόμα και τη συνταγογράφηση, ακόμα και το ιατρικό πιστοποιητικό, ακόμα και μια ιατρική βεβαίωση. Και αυτό καθορίζεται και στο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας που είναι στο νόμο 3418 του 2005. Στα άρθρα 1, 2, 3 καθορίζει ποιες είναι οι ιατρικές πράξεις και στο 12 μιλάει για το θέμα της συνένεσης. Παρακαλώ δείτε τα. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν εσμό εγκλήματος, ο οποίος μας έχει επιβληθεί και εμείς μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Σας δίνω ένα μέτρο που τι θα μπορούσατε να κάνετε σε περίπτωση που εκβιαστείτε για να κάνετε το θρηλυκό εμβόλιο. Αυτός ο οποίος θα σας εκβιάσει με απειλή ότι θα απολυθείτε από τη δουλειά σας, θα μπείτε σε μια αναστολή εργασίας με περικοπή μισθού και διάφορα τέτοια πράγματα, τέτοιες αθλειότητες, στείλτε του ένα εξώδικο που να τον καλείτε να σας βεβαιώσει εν υπογράφος και επίσημα ότι σε περίπτωση κατά την οποία η υγεία σας ή η ζωή σας αποκτήσει ένα πρόβλημα ή επέρθει και θάνατος ακόμα, τότε έχει πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για το ότι εσείς συνεχίσατε να αποδεχτήκατε την εντολή την οποία σας έδωσε προκειμένου να μπορείτε να διαβιώσετε. Βεβαίως αυτό θα το αναπτύξει περισσότερο ο δικηγόρος στον οποίο θα απευθυνθείτε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Λέμε όχι. Να θυμηθούμε μία λέξη μαγική η οποία ιστορικά έχει δώσει τις μεγάλες αλλαγές στην ιστορία. Το όχι. Όχι είπαμε το 40. Όχι είπαμε στη συνέχεια στο Χίτλερ που κατέρευσε και νικήθηκε από αυτούς με τους οποίους ήθελε να κατακτήσει, από τους λαούς που ήθελε να κατακτήσει. Το όχι είναι εκείνο το οποίο δίνει ζωή. Πρέπει να αμφισβητούμε και να λέμε όχι. Αλλά το όχι που θα πούμε, να το πούμε τεκμηριωμένα, να το πούμε με γνώση του τι λέμε και πώς το λέμε και πότε θα το πούμε. Θα σταματήσω εδώ γιατί θέλω να σεβαστώ το χρόνο και για τους άλλους κυρίους και κυρίες οι οποίοι είναι εδώ πέρα απόψε προς χάρη όλων ημών. Εάν πάντως έχετε οποιοδήποτε ερώτημα και θέλετε να μου απευθύνετε, ευχαρίστως ή τώρα ή στο τέλος είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαντονίου. Αυτό που μας άφησε ο κύριος Παπαντονίου είναι σε φωτοτυπίες η δικαστική απόφαση της Βαϊμάρης. Είναι σε δύο αντίτυπα, αυτό θα το σκανάρουμε και θα σας το στείλουμε σε email. Αλλά αυτό που μπορούμε να μοιράσουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο και αυτό θα σταλεί με email. Κύριε Παπαντονίου, θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά τι περιλαμβάνει.
Έχω κάνει ένα σύντομο κείμενο για τα δικαιώματα τα οποία έχουμε και τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν ασχοληθήκαμε καθόλου μέχρι τώρα και είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό, να τα μάθουμε. Γιατί είχαμε αφήσει τους εαυτούς μας σε κάποιους αλήτες, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, που διαφεντεύανε τις ζωές μας. Καιρός λοιπόν είναι να μάθουμε κάποια πράγματα για τη ζωή μας, γιατί θα μας είναι πάρα πολύ αναγκαία και χρήσιμη. Έτσι λοιπόν έχω καταγράψει σε μισή σελίδα ένα ιστορικό, θα έλεγα, και στη συνέχεια την νομοθεσία. Ένα μέρος της νομοθεσίας, γιατί αν την έγραφα άλλη, πρέπει να φέρω και μια βαλίτσα. Ένα μέρος της νομοθεσίας, τα πιο κρίσιμα σημεία της, αν θέλετε, του εσωτερικού και του διεθνούς δικαίου. Θα είναι λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμο για σας να πληκτρολογήσετε επάνω σε αυτά τα οποία θα δείτε τυπωμένα και να ενημερωθείτε με λεπτομέρεια για το ποια δικαιώματα έχετε. Είναι απίστευτο και δεν τα ξέρουμε και υποκύπτουμε σε απειλές του κάθε τυχοδιώκτη, γιατί έτσι τους χαρακτηρίζω πολύ επιεικώς. Είναι εγκληματίες. Αυτό το οποίο κάνουν στο λαό είναι εγκληματικό. Θα λογοδοτήσουν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Έχουν παραβιάσει τον κώδικα της Νιρεμβέργης, έχουν παραβιάσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης. Παρακαλώ πολύ, πείτε, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, δηλαδή το καταστατικό του στο άρθρο 7. Ποια εγκλήματα θεωρεί σαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας? Πείτε, στο Διεθνές Σύμφωνο για την Προστασία των Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων. Να δείτε στο τρίτο μέρος, στο άρθρο 7, ποια είναι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όπως καθορίζονται και σε αυτό. Πείτε, να δείτε ένα πλούτο εγκλημάτων που μας έχουν επιβάλει. Και εμείς τι λέμε? Ναι, σκιά φέτη. Όποιος θέλει να τα πάρει και να αναλάβει κάποιο διαμοιρασμό μεταξύ σας, αυτό θα σκαναριστεί επίσης και θα σταλεί στα email που ήδη έχουμε σαν ημέρα. Ναι, θα κρατήσουμε και θα το σκανάρουμε εμείς. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Τίνιο, τον ορθοπαιδικό μας. Πατάτε μου αρέσει κάτω από το βίντεο, πατάτε το κουμπί εγγραφή, καθώς και το καμπανάκι για να δέχεστε όλες τις ειδοποιήσεις από το κανάλι μας.